Έχει έρθει 2 φορές πρώτη αυτή την εβδομάδα, συνεχόμενες, για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί σήμερα με την Κατερίνα Πεφτίτση, που στο προηγούμενο επεισόδιο έκανε άλλη μια κίνηση στρατηγικής για να μπορέσει να εδραιώσει την πρώτη θέση αυτή την εβδομάδα. Θα τα καταφέρει, ποιος ξέρει. Πώς είσαι σήμερα, Κατερίνα μου? Καλά. Αισιόδοξη για την πορεία μέχρι τώρα? Αισιόδοξα. Πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως. Μπορεί εκεί στο παραπέντε, δεν ξέρω. Άρα σήμερα είναι μια μέρα που μέσα σε εισαγωγικά τώρα τρέμεις και λίγο. Τρέμει λίγο το φιλοκάρτη. Το φιλοκάρτη σου, ναι. Έχεις εμπιστευτεί την εικόνα σου, είσαι σίγουρη? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το διασκεδάζω και σήμερα το επεισόδιο το αφιερώνω στη μαμά μου. Οπότε... Γιατί το αφιερώνεις τη μαμά σου? Γιατί κουβαλάω κάτι το οποίο έχει φτιάξει αυτή και φτιάχνει αυτή. Η μαμά μου όταν βγήκε στη σύνταξη ξεκίνησε να ασχολείται με το αργαλιό. Με τον αργαλιό. Το οποίο της έμαθε η γιαγιά μου, αλλά ξεκίνησε να το κάνει πιο ενεργά και έγινε καθηγήτρια αργαλιού. Τι λες τώρα, και μπράβο! Η φάντρα, και μου έφτιαξε την τσάντα που σήμερα κρατάω και... Και εκεί πάω κιόλας. Είναι πολύ όμορφη. Πού πηγαίνεις? Στο Πήλιο, να κάνουμε μαθήματα αργαλιού και να μάθουμε πώς να φτιάχνουμε τις δικές μας τσάντες και να μάθουμε και αυτή την τέχνη που σιγά σιγά χάνεται. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Πάμε κορίτσια και βαθμολογείτε. Έχω την αίσθηση ότι περίμενες ακόμα πιο υψηλή βαθμολογία. Όχι ότι δεν είναι καλή. Είναι καλή η βαθμολογία. Αυτό που δεν περίμενα είναι να είναι τόσο ολοφάνερο πια η κλίκα της Άννας με τη Σέβη που θέλουν να ρίξουν τις κάποιες, μάλλον από τις δυνατές παίκτριες όπως τη Μαρία και τώρα εμένα. Αλλά εντάξει, σε μένα είπαν να είναι λίγο πιο γλυκές. Οπότε δώσανε ένα πόντο παραπάνω. Αναφέρεσαι στους 2 άσους που έδωσαν Μαρία και Κατερίνα, τώρα στα 2 διάρκεια. Δεν μπορούσα να έχουν κάνει λίστα. Δηλαδή, στη Μαρία θα βάλουμε ένα, τέλεια. Done. Στην Κατερίνα θα βάλουμε 2, τέλεια. Εντάξει, εγώ δεν τα πάω και τόσο καλά αυτή τη εβδομάδα, οπότε το 1 ήταν μια χαρά. Ναι, το νιώθεις κι εσύ λίγο αυτό που λέω. Ωραία. Δεν μπορώ άλλο να το κάνω. Δηλαδή είναι κουραστικό λίγο αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Ρε, αλλά 2. Θα σε ρωτήσω εγώ τώρα. Θα ήταν να σου πω για το λόγο που δεν μιλάω για το δικό σου 2, μιλάω για την σύμπνοια που έχει συμβεί εδώ πέρα. Δεν έχουμε μιλήσει για τι θα βάλουμε σε σένα. Εμένα μου άρεσε το look σου και ξαφνικά μου πέταξε αυτό το κόνσεπτ που δεν μπορώ να σε φανταστώ εκεί πέρα. Είναι πολύ λάθος, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί, για πες μας αυτά. Η τσάντα είναι καταπληκτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μου φαίνεται πάρα πολύ γλυκό και το κόνσεπτ. Αλλά δεν μπορώ να δω τα υπόλοιπα σου ρούχα. Η διαφάνεια, γενικότερα αυτό το look δεν μου κολλάει, γιατί εκεί που πας νιώθω ότι θα ήθελες κάτι λίγο πιο άνετο. Και το εσωτερικό τοπάκι, δεν μπορώ καθόλου να το φανταστώ ότι πας για μαθήματα, για να μάθεις να κάνεις αργαλιό. Δεν μου κολλάει. Ξέρεις πώς κάνουν τα μαθήματα του αργαλιού? Δεν μου κολλάει καθόλου η υφή του σατέν, το σατέν, με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες υφές, πάνω η κορδέλα, και δεν μου κολλάει και το χρώμα. Κατά τα άλλα, στο πρόσωπο είσαι πάρα πολύ όμορφη και γλυκιά. Επίσης, δεν βάζω βαθμούς σε σένα για τους λόγους που το λες ότι κάνω. Και έχω κουραστεί λίγο να βγάζεις συνέχεια συμπεράσματα και να λες πράγματα για μένα. Δεν σου έχω δώσει πάτημα να βγάλεις συμπεράσματα. Όχι τώρα. Τα πατήματα τα έχεις δώσει όχι σε μένα. Ακολούθησα άλλα πατήματα. Πολλές φορές. Αλλά it's okay. Κοίταξε. Το να έχετε τόσο μεγάλη σύμπνοια, ας πούμε, με τη Σέβη και να βάζετε πίσω, το ένα πίσω από το άλλο βαθμούς ίδιους. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι αλλάζουν. Την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν σε όλο κάτι. Έβαλε 5, έβαλα 2. Πού είναι το ίδιο αυτό? Εγώ να πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα σε όλα.
Έχω έτσι μια σύμπνοια. Έχεις τη σύμπνοια της Κέιτας. Ξαφνικά αυτή την εβδομάδα όλος τυχαίως. Ξαφνικά υπάρχει μια σύμπνοια, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει και τον καλά το οποίο έρχεται και θα γίνει κάποια απαχώρηση. Θεωρώ ότι εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ένα και ένα ίσον δύο. 11 σπάνια. Για να δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Πάντως ο δικός σου μέσος όρος είναι 2,9 για σήμερα. Τέλεια. Άρα είναι πάρα πολύ ψηλός. Ευχαριστώ πολύ.